Το Ράδιο Αρδίλα παρουσιάζει το σύριαλ «Η ψήφιση του μνημονίου νούμερο 2». Μια ματιά στις διεργασίες που έλαβαν χώρα στα ελληνικά κόμματα για τη σωτηρία της Ελλάδας από τη χρεοκοπία. Ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος συναντήθηκε για πολλωστή φορά με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς για να συμφωνήσουν στα όσα γράφει το νέο μνημόνιο που έχουν στα χέρια τους. Ταυτόχρονα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος πάει στο Eurogroup για να πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, πας και πάρουμε κανένα φράγκο, αλλά τρώει μια χιλόπιτα να με τα συγχωρήσεως γιατί μας λείπουν καμιά 300 και βάλε εκατομμύρια ακόμη. Οι πολιτικοί αρχηγοί, αφού συζήτησαν και ξανασυζήτησαν και ξανασυζήτησαν, κατέληξαν στα εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς, αν και δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του μνημονίου, όπως μας είπε στο διάγγελμά του, εν τούτης κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να το υπερψηφίσει, γιατί αν δεν το υπερψηφίσει, η χώρα θα χρεοκοπήσει και έτσι ο Αντώνης θα γίνει πρωθυπουργός μιας χρεοκοπημένης χώρας, κάτι που δεν είναι chic. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου σκέφτεται πόσο χαλαρωτικό είναι το κανόε καγιά. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το λαός να έχει φάει τα μούτρα του συμμετέχοντας στο κυβερνητικό σχήμα, αποφασίζει να την κάνει με ελαφρά γιατί κατάλαβε ότι όταν μπλέκεσαι με τα φύτουρα σε τρονικότες και ταυτόχρονα καλεί τους βουλευτές του να μην ψηφίσουν το μνημόνιο για να πάει με το ρεύμα του λαού και να κερδίσει πόντους. Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης λένε πως θα το υπερψηφίσουν γιατί αν τυχόν και χρεοκοπήσει η χώρα, για χαραντάν υπουργική θέση. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου σκέφτεται πόσο πολύ του έχει λείψει μια βόλτα με το ποδήλατο στο δάσος. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ τίθενται ανοιχτά κατά του μνημονίου, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη και η Δημοκρατική Συμμαχία δηλώνουν με πόνο ψυχής ότι θα υπερψηφίσουν το μνημόνιο για τη φουκαριάρα τη χώρα μας. Ο Λουκάς Παπαδήμος, βλέποντας ότι έχει να κάνει με τρελούς, αποφασίζει να κάνει ο ίδιος διάγγελμα στον ελληνικό λαό, προσπαθώντας να μας πείσει πως ό,τι γίνεται είναι για το καλό μας και μπλα μπλα μπλα, και φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε ουρά και μπλα μπλα μπλα, και φτάσαμε στην πηγή και είναι κρίμα να μην πιούμε νερό και μπλα μπλα. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα και είπε ότι πρέπει να υπερψηφιστεί το μνημόνιο από όλους. Wow! Αύριο ζητώ και περιμένω να ψηφιστεί από όλους μας. Από όλους μας τη συμφωνία. Και αμέσως μετά ξεκίνησε να σκέφτεται πόσο άδικο είναι που δεν το επιτρέπουν να παίρνει μαζί του στη Βουλή το αγαπημένο του πράσινο παπάκι. Ήταν ένα επεισόδιο του σύριαλ «Η ψήφιση του μνημονίου νούμερο 2». Μην χάσετε τη συγκλονιστική συνέχεια.